καθαρό πνεύμα. Και αυτό που έχει να πει, στο λέει. Δεν κρύβει τις αλήθειες του, τις μοιράζεται. Και τουλάχιστον σε εμάς κατάφερε και είπε τις περισσότερες, όσες τον ρωτήσαμε. Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, ακόμη και όταν περάσαμε από δύσκολα μονοπάτια της ζωής του. Παρακαλώ. Χωρίς πολλές συστάσεις, εγώ χωρίς ακίδιο και χωρίς σημειώσεις, έρχομαι στα γραφεία σας εδώ στο ποτάμι για να σας συναντήσω, κύριε Θεοδωράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Μαζί το είπαμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω τα πράγματα από την αρχή, γιατί έτσι μ' αρέσει να τα παίρνω. Όμως, αυτή τη φορά η αρχή σε εσάς είναι οι νέες εκλογές στις 12 Νοεμβρίου. Σωστά. Ναι. Σε λίγες μέρες. Πώς θα περάσουν αυτές οι μέρες? Σε λίγες μέρες, ναι, θα μπορεί η ελληνική κοινωνία να εκλέξει τον αρχηγό ενός νέου κόμματος. Είναι κάτι εντελώς πρωτοποριακό, δεν έχει ξανασυμβεί ίσως πουθενά στον κόσμο, να μην υπάρχει κόμμα και να εκλέγουμε έναν αρχηγό, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για να συγκροτήσει ένα καινούριο κεντρό κόμμα. Αντί να πάμε σε συνέδρια που είναι, ξέρεις, πράγματα λίγο πολύ στημένα και προκαθορισμένα και μιλημένα, να πάμε σε μια ανοιχτή διαδικασία. Δηλαδή η κοινωνία με κάλπες σε όλη την Ελλάδα, ο κάθε πολίτης με 2 ευρώ και τη ταυτότητά του ψηφίζει για τον αρχηγό του προοδευτικού κόμματος, του προοδευτικού κέντρου. Ο καθένας δίνει έναν τίτλο σε αυτή την αναμέτρηση, άλλοι λένε κέντρο αριστερά, εγώ λέω προοδευτική παράταξη. Από παιδί, όσα έχω διαβάσει για σένα, δεν θα με οδηγούσαν ποτέ ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης κάποια στιγμή θα κατέβαινε στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Λάθος σου. Ναι. Να σου πω γιατί. Γιατί πάντα ό,τι έκανα είχε μέσα του πολύ πολιτική. Μπορεί να μην είχα σχέση με τα κόμματα, να μην είχα σχέση με τα υπουργεία, αλλά και η πολιτική κατεύθυνση των πρωταγωνιστών ήταν σαφέστατη. Δηλαδή, δίναμε αγώνα για κάποιους ανθρώπους. Το να κάνεις μια εκπομπή στη τηλεόραση, κάνεις πολιτική. Δηλαδή, παίρνεις θέση στα μεγάλα γεγονότα. Αλλά και παλιότερα, ως αρθρογράφος μεγάλων εφημερίδων, είχα πάντα μία άποψη για τα πράγματα. Είχα πρόταση για τους Έλληνες και πίστεψα κάποια στιγμή ότι αντί να τα λέω απλώς στο χαρτί, αντί να τα προσπαθώ στη τηλεόραση, θα είναι καλό να δοκιμαστώ κατευθείαν στην πολιτική. Στα παιδικά σου χρόνια έμπαινες στην πολιτική, δηλαδή έμπαινες στις εκλογές του σχολείου. Ναι, ήμουνα πρόεδρος, ήμουνα όλα αυτά που ήταν τότε στα μαθητικά συμβούλια. ΠΑΜΚ. Μπράβο. Είσαι καλά ενημερωμένη. Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχε το βαρύ χέρι του κόμματος στους μαθητές. Απλώς είχαμε όλοι μια κάποια ιδεολογία. Τώρα μιλάμε με ένα... Για να προδώσουμε και τις ηλικίες μας. Τι μιλάμε... ξέρω. Τι ξέρεις, ε? 54 είσαι. 54. 47 εγώ. Να τα λέμε, αφού λέει ο ένας, να λέει κι άλλος. Είσαι πολύ νεότερη μου, λοιπόν, και δεν θυμάσαι ίσως. Εγώ οργανώθηκα έτσι στο σοσιαλιστικό τότε ΠΑΣΟΚ στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ήμουνα 16 χρονών, ήμουνα γραμματέας τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, απίστευτο, έτσι, 16 χρονών, γραμματέας στην Αγία Βαρβάρα. Καθοδηγούσα ανθρώπους που ήταν 50 και 60 χρονών τότε. Τους περνάγαμε από το πειθαρχικό επειδή δεν μας αφήνανε να βγαίνουμε με τις κόρες τους. Κάναμε τέτοια πράγματα. Αλλά όταν είσαι 16, κάνεις και μερικές υπερβολές. Αφυσοκολλητής υπήρξες. Ναι, ναι, υπήρξα μεγάλος αφυσοκολλητής γιατί τότε δεν υπήρξε άλλη λύση. Το πρώτο καιρό, μέχρι να συνειδητοποιήσουν οι γονείς μου αυτό που κάνω τα βράδια, γιατί τους έλεγα ότι πάω βόλτα με τους φίλους μου και εγώ πήγαινα και κολούσα όλη τη Θηβών. Όλο το Κηφισό και γυρνούσα βέβαια, τα ρούχα ήταν έτοιμα για πέταμα μετά από μια βραδινή αφυσοκόλληση. Θυμάμαι ότι έκρυβα τα ρούχα έξω από το σπίτι, άλλαζα, είχα κρύψει ένα παντελόνι και μια μπλούζα για να μπω στο σπίτι και να μην είναι γεμάτο κόλλες. Και κάποια στιγμή τα έχωνα μετά σε μια σκάφη και τα πλένα. Just a perfect day. Drink sangria in the park.
And then later, when it gets dark, we go home. Όταν ήσουν παιδί, ναι. Έχω διαβάσει πως δεν ήσουν και τόσο καλός μαθητής. Ήμουν κακός μαθητής. Το κακός το μαθητής τι σημαίνει? Δεν το λέω με περηφάνεια, το λέω όμως γιατί δεν θέλω να υποκρίνομαι. Ήμουν κακός μαθητής γιατί επειδή ήμουν δυσλεκτικός, δεν μπορούσα να γράψω ορθογραφικά, ούτε τώρα γράφω. Και τώρα γράφω μόνο κεφαλαία, δεν γράφω πεζά, δεν κάνω πολλαπλασιασμό, κάνω πρόσθεση. Δεν είναι θέμα διαβάσματος λοιπόν. Τότε όμως ήταν δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει, δηλαδή και μερικές ξυλιές, γιατί δεν τα παίρνει, γιατί κοροϊδεύει το δάσκαλο, δεν μπορεί να μην ξέρει τον πολλαπλασιασμό του 5, ας πούμε. Άρα σε μερικά μαθήματα είχα 0. Σε κάποια άλλα μαθήματα, ανάλογα με την έμπνευση που έπαιρνα από το δάσκαλο, έπαιρνα και 20. Δηλαδή ήμουν ο μαθητής που είχα και 0 και 20. Στη χημεία το θυμάμαι, είχα 20. Στη φυσική είχα 0. Ήταν άλλος καθηγητής. Επειδή τα βιβλία μας γράφανε βλακίες τότε, δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι ότι δεν είχα κανένα ενδιαφέρον για τα βιβλία μου. Κανένα. Ενώ αντίστοιχα είχα ενδιαφέρον για μεγάλους στοχαστές. Και διάβαζα και εφημερίδες. Γιατί τότε οι εφημερίδες δεν είναι αυτά τα κόμματα που λένε κάποιοι σήμερα που αρχίζουν και βρίζουν με πολύ ευκολία τους δημοσιογράφους. Υπήρχε πολύ σκέψη, πολύ προσπάθεια στις εφημερίδες. Και διάβαζα τις μεγάλες εφημερίδες από πολύ μικρός. Γιατί ο πατέρας μου, παρά τη φτώχεια του, πάντα έπαιρνε κάθε μέρα μία εφημερίδα, την οποία ξεκοκάλυζα. Από τις πρώτες σελίδες μέχρι τα μνημόσυνα. Στην έκθεση. Στην έκθεση συνήθως ήμουν εκτός θέματος. Αυτό. Ήμουν εκτός θέματος, δεν πήγα στο πανεπιστήμιο γιατί στην έκθεση δεν έγραψα καθόλου καλά. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έγραφα κακά κείμενα. Δηλαδή, στη δημοσιογραφία έγραφα κείμενα καλά. Άρα, το ότι έπαιρνα μικρό βαθμό στην έκθεση σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στον τρόπο που γινόταν τότε το μάθημα. Ήσουν ονειροπόλος στον τρόπο που. Της γραφής. Έγραφες τις εκθέσεις. Ήμουν ρεπορταζιακός. Είχα παύλες. Είχα πώς κάνουμε ένα κείμενο. Το ρωτάω, απαντάει. Υπάρχει μια έκθεση μου. Την είχα βρει κάποτε, τώρα την έχω χάσει μάλλον, που υπήρχε η παρατήρηση της δασκάλας ότι πάψε να παριστάνει στο δημοσιογράφο. Ναι. Γιατί έπαιρνα στο θέμα που μου είχε δώσει, είχα πάρει συνέντευξη.